Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δευτέρα 16 Μαΐου. Καλώς ήρθατε στις δημοσκοπήσεις. Καλή εβδομάδα σε όλους. Θα παρακολουθήσουμε μέχρι τις 5 όλη την αυτοδιοικητική επικαιρότητα όπως έχει διαμορφωθεί. Ποια ήταν η αυτοδιοικητική δραστηριότητα των τελευταίων 24 ώρων. Πριν από αυτό όμως θα ασχοληθούμε με τα ζητήματα ασφάλειας της Αθήνας. Επειδή είχαμε και μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο κέντρο της νωρίς το πρωί, τις προηγούμενες ώρες και πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Να σας δώσω όμως τώρα τρόπους επικοινωνίας για να στέλνετε δικά σας μηνύματα, παρατηρήσεις, επισημάνσεις και φυσικά το ρεπορτάζ από τις περιοχές σας. Δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV GR στο Twitter, στο Facebook Δημοσκοπήσεις Attica TV. Το email της εκπομπής είναι το δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV.gr. 211-27-007-14 το τηλέφωνο του σταθμού και της εκπομπής. www.attica.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Και φυσικά το κανάλι μας στο YouTube, Δημοσκοπήσεις Attica TV. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτή τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο κέντρο της Αθήνας. Σάρης Δημητρίου έχει όλο το ρεπορτάζ. Μάλιστα μια αστυνομική επιχείρηση που έρχεται λίγες ώρες επί της ουσίας μετά την ανταλλαγή εκατέρωθεν πυρών που υπήρξαν ανάμεσα στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Δήμαρχο Αθηναίων και εκατέρωθεν τα πυρά. Να ακούσουμε τι έγινε σε αυτή την αστυνομική επιχείρηση. Καλή εβδομάδα, Άρη. Καλή εβδομάδα. Πράγματι, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μία κόντρα μεταξύ του Δήμαρχου της Αθήνας και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Περισσότερο θα λέγαμε ότι ο Δήμαρχος, σαν ο πρώτος δέκτης των παραπώνων των κατοίκων της Αθήνας, μετέφερε αυτό προς την ηγεσία, την πολιτική και τη φυσική βέβαια του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Η Αθήνα είναι αρκετά μεγάλη. Η αστυνομική επιχείρηση αυτή, η επιχείρηση Σκούπα, όπως συνηθίζεται να λέγεται, στην οποία μετήχαν σήμερα από το πρωί, έχει ολοκληρωθεί στο βασικό της σκέλος, 215 αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες, επικεντρώθηκε το ενδιαφέρον λοιπόν στις γειτονιές που δεν έχουν και το καλύτερο όνομα του κέντρου. Είναι η πλατεία Βάθης, είναι η πλατεία του Μεταξουργίου, είναι οι δρόμοι γύρω από την πλατεία Ομονίας, κατά κύριο λόγο η οδός Αγίου Κωνσταντίνου και η κάθετη σε αυτόν δρόμους και η πλατεία Καραϊσκάκη. Εκεί λοιπόν απλώθηκαν τα κλιμάκια των διαφόρων υπηρεσιών της ελληνικής αστυνομίας, 215 είπαμε οι αστυνομικοί που μετήχαν από το πρωί και ασχολήθηκαν με εντατικούς ελέγχους νομιμότητας, τουλάχιστον όσον αφορά στον εντοπισμό αλλοδαπών οι οποίοι κινούνται στην Αθήνα, μένουν στην Αθήνα χωρίς να έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα, τους λεγόμενους παράτυπους μετανάστες. Αρκετοί από αυτούς έρχονται στην Αθήνα με τα πλοία της γραμμής. Τώρα θα μου πείτε βέβαια πώς είναι δυνατόν να φεύγουν χωρίς καν να υπάρχει ακόμα και ο στοιχειώδης έλεγχος από τα νησιά όπου υπάρχουν δομές φιλοξενίας μεταναστών. Έρχονται στην Αθήνα, εδώ τους περιμένουν οι δικοί τους άνθρωποι και ομοεθνείς τους και άλλοι. Βρίσκουν κατάλημα είτε σε σπίτια μαζί με πολλούς, είτε ακόμα και σε εγκαταλελειμμένα κτίρια που δεν τους ενδιαφέρει, ως φαίνεται, ότι διατρέχει κίνδυνο η ίδια τους η ζωή. Η αστυνομική έρευνα επεκτάθηκε και για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διακίνησης ναρκωτικών. Σε αυτές τις περιοχές υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Της αντιμετώπισης της πορνείας στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και του παρεμπορίου, που όπως έχουμε πει και άλλη φορά, είναι ένα πρόβλημα το οποίο βασανίζει ιδιαίτερα τους επαγγελματίες στο κέντρο της Αθήνας, τους καταστηματάρχες μαγαζιών εμπορικών καταστημάτων εν ολίγης. Έχουν ήδη προσαχθεί πάνω από 100 άτομα. Ο αριθμός αυτός μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος θα ανέβει ακόμα περισσότερο. Βέβαια, τα πόσα θα γίνουν συλλήψεις δεν το ξέρουμε. Εκτός από την κατοχή ναρκωτικών κλπ. Μην ξεχνάμε ότι συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις εντοπίζονται και συλλαμβάνονται και άτομα τα οποία είναι φυγόπινα, βρίσκονται σε βάρος τους ήδη λυμμένες καταδικαστικές αποφάσεις, πλην όμως δεν έχουν εντοπιστεί. Και υπάρχει και ένα θέμα που αφορά στην δημόσια υγεία και αυτό άπτεται κατά κύριο λόγο σε άτομα τα οποία είναι άγνωστα τα στοιχεία τους στις διοκτικές αρχές, είναι άτομα τοξικό εξαρτημένα, είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών, δεν τα έχει τα στοιχεία τους η αστυνομία, δεν τα έχουν οι υγειονομικές αρχές, γιατί αυτοί πάντοτε υπάρχει μια μέρημνα ώστε να προφυλάσσονται, να περνάνε κάποιες εξετάσεις και αυτό για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας. Πέραν λοιπόν
της εμπέδωσης του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, διότι η αστυνομική παρουσία σήμερα τουλάχιστον είναι πάρα πολύ ισχυρή, ενισχυμένη και πολυπρόσωπη στο κέντρο της Αθήνας, ώστε να φανεί ότι επιτελείται και αστυνομικό έργο και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι δίπλα στους κατοίκους στο κέντρο της Αθήνας, υπάρχουν και αυτά τα μέτρα που έχουν και υγειονομικό ενδιαφέρον, Γιώργο. Πάντως, πηγές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη μεταφέρουν ότι θα συνεχιστούν αυτές οι επιχειρήσεις και το επόμενο διάστημα. Ενδεχομένως να είναι και της ίδιας κλίμακας με αυτήν που είδαμε σήμερα. Ανάλογη επιχείρηση έγινε και στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οπότε είναι στο πλαίσιο αυτό όσων έχει πει το προηγούμενο διάστημα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη για την ασφάλεια. Η αλήθεια είναι ότι συχνά πυκνά υπάρχουν αστυνομικές επιχειρήσεις, μικρότερου βέβαια βεληνικούς, κατά καιρούς, όταν το επιτρέπουν και οι συνθήκες και η αστυνομική δύναμη είναι επάρκης, γίνεται και μια πιο ευρεία κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, τουλάχιστον να υπάρχει μια ισορροπία όσον αφορά και ένας έλεγχος, να υπάρχει και μια εικόνα στους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας για το τι επικρατεί στις γειτονιές του κέντρου. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, όπως είπε και θα ακούσουμε σε λίγο δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της εξέλιξης αυτής της επιχείρησης, κλείδωσε το ραντεβού με τον Δήμαρχο Αθηναίων και μάλιστα δεν θα είναι ένα απλό ραντεβού, θα είναι μια ευρεία σύσκεψη για όλα τα ζητήματα ασφάλειας, για όλα τα ζητήματα ασφάλειας του στο κέντρο. Παρόν σε αυτή την σύσκεψη θα είναι και ο κύριος Οικονόμου, ο υφυπουργός. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Πάμε να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κύριος Στάκης Θεοδωρικάκος. Έχω ήδη προγραμματίσει σε συνεννόηση με τον υφυπουργό μου, τον κύριο Οικονόμου, γιατί ήμασταν σε συνεχή συνεργασία όλο αυτό το διάστημα με το Δήμο Αθηναίων, την επόμενη εβδομάδα να υπάρξει ειδική σύσκεψη. Με τον Δήμαρχο και τα στελέχη του Δήμου Αθηναίων για να δούμε περαιτέρω, για να δούμε περαιτέρω τα προβλήματα ασφαλείας στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα βγάλει αυτή η σύσκεψη. Πάμε στην καθαρά αυτοδιοικητική επικαιρότητα της ημέρας, ξεκινώντας από την τοποθέτηση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Στέλιου Πέτσα σχετικά με την ναυαγοσωστική κάλυψη, αλλά και το πώς τα νησιά θα προετοιμαστούν ώστε να δεχτούν τον μεγάλο όγκο των τουρισμών που προβλέπεται για φέτος το καλοκαίρι. Βασικό στοιχείο που διέπει την πολιτική μας είναι να έχουμε ασφαλείς παραλίες. Εμείς βάλαμε το χέρι στην τσεπική πέρυσι και φέτος για αυξημένη ναυαγοσωστική κάλυψη. Επιτέλους προσεγγίζουμε τα επίπεδα της Ευρώπης. Μόλις προχθές υπογράψαμε μια έκτακτη χρηματοδότηση 7 εκατομμυρίων ευρώ στους Δήμους, που θα προσθεθούν στα χρήματα που οι γηγενείς βάζουν, ώστε να έχουμε ασφαλείς παραλίες. Και το δεύτερο, υποδομές είναι αποχέτευση, είναι ίδρυυση, είναι δρόμοι. Ναι. Εγώ ένα παράδειγμα θα πω. Μέσα στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών, για πρώτη φορά γίνονται τόσο εκτεταμένες παρεμβάσεις στο δικό δίκτυο, σε νησιά, όπως η Ανάφη, η Μήλος, η Σύφνος, η Σέριφος, Κυκλάδες δηλαδή, που ανήκουν στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, που είναι μια από τις περιφέρειες με τα περισσότερα οδικά ατυχήματα την καλοκαιρινή περίοδο. Επομένως, βάζουμε το χέρι στην τσέπη για αυτές τις υποδομές, σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες και πιστεύω τα καλύτερα αποτελέσματα τα επόμενα χρόνια θα τα γευτούν όλοι. Έχουμε εντάξει δύο έργα για την αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού. Πήγα το φθινόπωρο και βάλαμε τα πράγματα κάτω όσον αφορά το βιολογικό στην Αλαιόμανδρα, στο βασικό κομμάτι της αναβάθμισης. Και υπάρχει και το ζήτημα του πλατή γυαλού, το οποίο θα λυθεί και αυτό. Τέτοιου είδους παραδείγματα υπάρχουν πολλά. Η επιτυχία από την καταστροφή είναι πάρα πολύ λεπτή η γραμμή. Γι' αυτό είπα ότι δοκιμάζονται οι υποδομές μας με τόσα εκατομμύρια επισκέπτες. Δοκιμάζονται οι υποδομές. Πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε και το σύντομο δελτίο με την ειδησιογραφία από την τοπική αυτοδιοίκηση, ξεκινώντας από το Υπουργείο Εσωτερικών, όπου με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Μάκη Βορύδη προκηρύχθηκε από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ο 29ος εισαγωγικός διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Επισημαίνεται ότι ο εισαγωγικός διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής συνιστά την κορυφαία διαδικασία ανάδειξης στελεχών υψηλού επίπεδου, τα οποία καλούνται να αποδείξουν ότι είναι σε θέση να υπηρετήσουν στο ακέραιο το δημόσιο συμφέρον και να συνεισφέρουν στη ριζική αναμόρφωση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης που επιχειρείται από τον κύριο Βορύδη, μέσα από την οποία μέσα από αυτή την ιδιαιτέρως απαιτητική διαδικασία. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται στους 135. Προχωράμε και πάμε στο Δήμο Οροπού τώρα, στη Δημοτική Κοινότητα Αφιδνών του Δήμου Οροπού. Ανέλαβαν δράση οι ανιγνευτές πρόσκοποι.
Οι πρόσκοποι χωρίστηκαν σε τρεις μεγάλες ομάδες. Η μία έβαψε σημεία του χωριού και οι δύο έκαναν δεντροφυτεύσει στο κημητήριο και στη δροσοπηγή που το δάσος προσπαθεί να αναγεννηθεί. Οι πρόσκοποι είναι 15 έως 18 ετών και με χαρά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε αυτό τον πανέμορφο τόπο, είπαν η Χριστίνα Τσιμαία, έφορος κλάδου ανιχνευτών περιφερειακής εφορίας προσκόπων Αθηνών, και η Μιλώνη Αγγέλικα, περιφερειακή έφορος προσκόπων Αθήνας. Προχωράμε τώρα στο Δήμο Ασπροπύργου. Ο Δήμος Ασπροπύργου στηρίζει και φέτος τη δράση του Συλλόγου Καρκινοπαθών, Εθελοντών, Φύλων, Ιατρών Αθηνών, ο οποίος με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα επιζώντων του καρκίνου διοργανώνει τον δεύτερο ποδηλατικό γύρο 2022 στις 5 Ιουνίου με σύνθημα «Τρέχουμε πιο γρήγορα από τον καρκίνο». Η αφετηρία και ο τερματισμός του ποδηλατόδρομου θα είναι η Έγλιζα Πίου, η κλασική διαδρομή των 5 χιλιόμετρων του Μαραθωνίου της Αθήνας, και οι συμμετέχοντες καλούνται να ποδηλατήσουν, να τρέξουν ή και να βαδίσουν κατά μήκος της. Προχωράμε τώρα στην περιφέρεια Αττικής και με αυτή θα κλείσουμε το σύντομο δελτίο. Τη Λαϊκή Αγορά Κερατσινίου επισκέφθηκε σήμερα ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης στο πλαίσιο του προγράμματος της Περιφέρειας Ανακύκλωσης στις Λαϊκές Αγορές της Αττικής. Το πρόγραμμα συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς και θα διαρκέσει έως και τις 24 Μαΐου. Η ενημερωτική δράση, η οποία ξεκίνησε από τις 26 Απριλίου, υλοποιείται καθημερινά σε επιλεγμένες λαϊκές αγορές Δήμων της Αττικής. Τα κινητά πράσινα σημεία του ΕΘΣΝΑ, μαζί με ομάδα εκπαιδευμένων στελεχών, ενημερώνουν τους πολίτες για τα ωφέλη της ανακύκλωσης, τη συλλογή βιοαποβλήτων και την εφαρμογή των κανόνων της κυκλικής οικονομίας. Να προχωρήσουμε σε αυτό το σημείο και να ακούσουμε τις σχετικές δηλώσεις. Είμαστε στη Λαϊκή του Κερατσινίου με στόχο προφανώς να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας και να δούμε πώς ακριβώς διεκπεραιώνεται αυτό που έχει να κάνει με την ανακύκλωση στις λαϊκές αγορές της Αττικής μας. Όπως είναι γνωστόν, έχει ξεκινήσει εδώ και 20 μέρες, ολοκληρώνεται τις 24 του Μάη με μεγάλη επιτυχία. Πάρα πολλοί συμπολίτες μας ενημερώθηκαν για τι σημαίνει ανακύκλωση, τι σημαίνει από την πηγή ανακύκλωση και προφανώς πώς μπορούν να συμμετάσχουν, όχι για να κάνουν καλό σε κανέναν, αλλά στον ίδιο τους τον εαυτό. Διότι μέσα από την ανακύκλωση, μέσα από την κυκλική οικονομία, επιστρέφουμε τα προϊόντα πάλι προς χρήση ουσιαστικά και συγχρόνως δεν τα θάβουμε μέσα στη γη, χωρίς που αυτό προξενεί σοβαρά ζητήματα στο ίδιο το οικοσύστημα. Θα έλεγα ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί όλη αυτή η ενημέρωση αν δεν υπήρχαν οι συνεργάτες, οι οποίοι προήθησαν και βοηθούν σημαντικά στην προσπάθεια, όπως είναι ο κ. Πασβαντίδης, ο κ. Μουλιάτος και βέβαια ο Σταύρος Αμελάς, ο εντεταλμένος για τα θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων και λαϊκών αγορών της περιφέρειάς μας. Παραμένουμε στη δραστηριότητα των Δήμων. Ο Δήμος Περάματος είναι ένας εκ των Δήμων που παρουσίασαν τον προσωπικό βοηθό για άτομα με αναπηρία και εμείς, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, παρουσιάζουμε όλες τις δράσεις και τις καλές πρακτικές από τους Δήμους. Θα πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα βίντεο τι δήλωσε η αρμόδια αντιδήμαρχος. Η υλοποίηση της υπηρεσίας αυτής του προσωπικού βοηθού ΑΜΕΑ και η ανάδειξη και εφαρμογή της μέσω του Δήμου Περάματος, όπου για πρώτη φορά και στη χώρα μας δίνεται η δυνατότητα υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία από προσωπικό βοηθό της επιλογής του. Ενημερωτικά, το σχετικό πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ψηφίστηκε πέρσι την 1η του Οκτώβρη με στόχο τη θεσμοθέτηση του βοηθού ΑΜΕΑ. Το πρόγραμμα αυτό θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση εκκίνησε με την έναρξη των αιτήσεων στις 14/4/22 και θα ολοκληρωθεί με καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων του 31/5/22. Αφορά στην ένταξη 1.000 ατόμων, δηλαδή 1.000 ωφελούμενων, με κύρια κατοικία εντός της περιφέρειας Αττικής και διάρκεια 2 ετών. Στη δεύτερη φάση, η οποία θα είναι εντός του έτους του 2023, αναμένεται να ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό άλλα 1.000 άτομα με αναπηρία. Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι στην Ελλάδα τα άτομα με αναπηρία υπολογίζονται ότι ανέρχονται στο 8-10% του πληθυσμού. Όσον αφορά τις δαπάνες χρηματοδότησης του πιλωτικού προγράμματος, βαρύνουν το προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
υποθέσεων και προέρχονται από νησιακούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης του ποσού των 42 εκατομμύριων ευρώ, ενώ κατά την πανελλαδική του εφαρμογή, κατά την καθολική του εφαρμογή δηλαδή, που αναμένεται να είναι το έτος του 2024 σε όλη την Ελλάδα, θα χρηματοδοτηθεί μέσω ΕΣΠΑ με επιπλέον 320 εκατομμύρια ευρώ. Οι επιλέξιμοι ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άτομα ηλικίας 16 έως 65 ετών με πιστοποιημένη αναπηρία μέσω ΚΕΠΑ και ποσοστού άνω του 67%. Επίσης, στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι λαμβάνονται υπόψη ιδίως το είδος της αναπηρίας, κινητικότητα, νοητική στέρηση, αναπτυξιακή ή αισθητηριακή αναπηρία, η ηλικιακή ομάδα, το φύλλο, το καθεστώς απασχόλησης, η σημεία, η περιοχή διαβίωσης, η σύνθεση, το είδος του νοικοκυριού, με ιδιαίτερη βαρύτητα να αποδίδεται στα κοινωνικά και ισοδηματικά κριτήρια, να μην υπάρχει εισόδημα ή το ατομικό εισόδημα να μην υπερβαίνει κάποιο συγκεκριμένο ποσό. Επιστρέφουμε, αλλάζουμε θέμα και επιστρέφουμε στην περιφέρεια Αττικής, όπου ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης σε πρόσφατη ημερίδα και παρουσία του τοποθετήθηκε και έστειλε το δικό του μήνυμα σχετικά με την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Μην ξεχνάμε, η 19η Μαΐου είναι μια ημέρα μνήμης για αυτή την πολύ σημαντική στιγμή της ιστορίας. Θα ακούσουμε τι είπε ο Περιφερειάρχης Αττικής και αμέσως μετά επανερχόμαστε. Βρίσκομαι σήμερα εδώ, σε αυτό το υψηλού συμβολισμού χώρο, για να αποτείνουμε πρωτιμή στη μνήμη των 353.000 Ελλήνων μαρτύρων του Πόντου, κύριε Πρόεδρε, που έπεσαν θύματα της βάρβαρης εισαλλοδοξίας κατά τον επιθανάτιο ρόχο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο ελληνισμός του Πόντου για περισσότερο από 3.000 χρόνια έδωσε τα φώτα του πολιτισμού. Στην περιοχή διακρίθηκε διαχρονικά στα γράμματα, στις τέχνες, στο εμπόριο, έκτισε πόλεις που αποτέλεσαν σημαντικά κέντρα της Ανατολής και ανέδειξε προσωπικότητες διεθνούς ευέλειας. Παρουσία σήμερα εδώ, στο σπίτι της Κύπρου, των απογόνων των ηρωικών Ελλήνων του Πόντου και της Μεγαλονήσου, που έχασαν τη ζωή τους και ξεριζώθηκαν από τις πατρογονικές αιστείες τους, δυστυχώς αποδεικνύει ότι ο δρόμος που έχουμε διανύσει μέχρι τη δικαίωση είναι μακρύς και δύσκολος. Η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων, που θα τιμήσουμε σε λίγες μέρες, αγαπητέ Πρόεδρε, μας δείχνει το ιστορικό καθήκον μας. Να μην ξεχάσουμε, όπως είπατε, ποτέ τη βαρβαρότητα που συντελήστηκε εις βάρος των Ελλήνων του Πόντου, της Μικράς Ασίας, αλλά και της Κύπρου, που μέχρι σήμερα αποτελεί ανοιχτή πληγή στο σώμα του ελληνισμού. Από αυτό το βήμα δίνουμε ένα ηχηρό παρόν και ένα ηχηρό μήνυμα σε όλους όσοι επιβουλεύονται διαχρονικά την πατρίδα μας, ότι όπως και τότε, έτσι και σήμερα, έτσι και πάντα, θα πράξουμε στο ακέραιο το ιστορικό μας καθήκον και θα κρατήσουμε με κάθε θυσία αναμένη τη δάδα της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της αξιοπρέπειας. Σας ευχαριστώ. Μην χάσετε λοιπόν στο Attica TV, Τρίτη 18 του μήνα και, όχι Τετάρτη 18 του μήνα και Πέμπτη 19 του μήνα, το ειδικά προσαρμοσμένο πρόγραμμα του σταθμού με ειδικές εκπομπές αλλά και διαλέξεις του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, όπου φυσικά αναφέρονται σε αυτό το μεγάλο θέμα που το Attica TV έχει δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία. Μιλάμε φυσικά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Δύο διαλέξεις του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, μία την Τετάρτη στις 7 η ώρα και μία την Πέμπτη στις 7 η ώρα, αλλά και ένα ειδικό αφιέρωμα την Τετάρτη στις 11 η ώρα μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα του Attica TV. Να πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο.
Την πατρίδα με χάσα, εκλάψα και πονέσα. Την πατρίδα με χάσα, εκλάψα και πονέσα. Λύουμε κι αρρώθη μου, οι νιούμοι, οι νιούμοι, να μας πάρω και μπορώ. Και φυσικά ειδικές εκδηλώσεις και στο Δήμο Ασπροπύργου. Πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο της εκπομπής με τα πρωτοσέλιδα τοπικού τύπου, να δούμε τι γράφουν στα κεντρικά του θέματα, ξεκινώντας από την επικαιρότητα Δυτικής Αττικής. Η αγωγή των ΕΛΠΕ και η επέκταση του προαστιακού στην ατζέντα του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνα. Το έργο δεν συνδέεται με κανέναν αγωγό, αλλά 40 χιλιόμετρα άσφαλτος θα πέσει σε Ελευσίνα και Μαγούλα. Η Μέρα της Ευρώπης, μια ξεχωριστή εκδήλωση για την Ελευσίνα και την πολιτιστική πρωτεύουσα. Προχωράμε τώρα, πάμε στην εφημερίδα Θριάσιο. 53 θέσεις πλήρους απασχόλησης στο Δήμο Ελευσίνας. Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες του προγράμματος Κοινοφελούς Εργασίας 2022. Δυτική Αττική χειροπέδεσε σπήρα για απαγωγές, εκβιασμούς και κλοπές, πλούσια η δράση των μελών της συμμορίας. Σύσκεψη για το χρόνιο ζήτημα της αποχέτευσης υπό τον Δήμαρχο Ελευσίνας. Υπήρξε δέσμευση από την ΕΙΔΑΠ για άμεση συνεργασία με τον Δήμο αναφορικά με την επικαιροποίηση των μελετών και την αντιμετώπιση του προβλήματος. Στην εφημερίδα Αμαρισία, κεντρικό θέμα, ο Δήμαρχος Λυκόβρησης Πεύκης Στάσους Μαυρίδης τόνισε από το βήμα ενημερωτικής ημερίδας για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Αγωνιζόμαστε για την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων. Απαραίτητη η άμεση αξιοποίησή τους από την τοπική αυτοδιοίκηση προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα χρόνια προβλήματα των Δήμων. Θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι όσο αυτοδιοικητικοί στις τοπικές μας κοινωνίες, στους συμπολίτες μας, αλλά και να κάνουμε χρηστή διαχείριση. Φιλοθέει ψυχικό αλλαγές αρμοδιοτήτων σαν τη Δημάρχους και Δήμος Μεταμόρφωση συμμετέχει στο πρόγραμμα Θηρίδες Δήμων gov.gr, έκδοση πιστοποιητικών με ένα κλικ. Στην εφημερίδα Συνείδηση, υπεγράφει για την κατασκευή νέου παιδικού σταθμού, υπεγράφει σύμβαση στα πεπκάκια Αγίας Παρασκευής, στολίδι για τα παιδιά. Ξεκινά το μεγάλο έργο για την πλήρη ανακατασκευή της Κωστή Παλαμάς στο Καματερό με χρηματοδότηση 5 εκατομμυρίων ευρώ από την περιφέρεια Αττικής. Και κλείνουμε λοιπόν την επισκόπηση τοπικού τύπου με τα αθηναϊκά νέα. Ένφια 2022, τα συχνότερα λάθη που φουσκώνουν τον φόρο, πώς εκδίδεται το εκαθαριστικό. Ριζικές αλλαγές στην Τρένοσέ, νέα τρένα και νέα δρομολόγια. Είναι κάποια από τα κεντρικά θέματα της εφημερίδας Αθηναϊκά Νέα. Να σας δώσω για άλλη μια φορά τρόπους επικοινωνίας, γιατί θέλουμε και τα δικά σας μηνύματα. Να σας προαναγγείλω ότι σε λίγο, αμέσως μετά το διάλειμμα, θα βρίσκεται εδώ ο Δήμαρχος Παπάγου Χολαργού, ο κύριος Ηλίας Αποστολόπουλος. Δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV.gr στο Twitter, στο Facebook Δημοσκοπήσεις Attica TV. Το email της εκπομπής είναι το δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV.gr. 211-27-00714 το τηλέφωνο του σταθμού και της εκπομπής. www.attica.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση και φυσικά το κανάλι μας στο YouTube Δημοσκοπήσεις Attica TV. Πάμε σε ολιγόλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στις δημοσκοπήσεις, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Σας είχα προαναγγείλει, μαζί μας βρίσκεται ο Ηλίας Αποστολόπουλος, ο Δήμαρχος Παπάγου Χολαργού. Δήμαρχε, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και θα συμπληρώσω, εκτός του Δήμαρχος Παπάγου Χολαργού, είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ και αυτό έχει ξεχωριστή αξία και αναφορά στα όσα θα συζητήσουμε, αλλά φυσικά και πρόεδρος του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενός οργάνου, ενός φορέα που συνεισφέρει πάρα πολύ ως think tank στην τοπική αυτοδιοίκηση. Να ξεκινήσουμε από το μεγάλο θέμα της επικαιρότητας για την αυτοδιοίκηση διαχρονικά, τουλάχιστον τους τελευταίους μήνες για να είμαι ακριβής. Ενεργειακό κόστος, Δήμαρχε.
Πώς εξελίσσεται αυτό το ζήτημα, αυτό, τα είχατε συζητήσει και πρόσφατα σε συνάντηση, αλλά νομίζω ότι τώρα πια έχετε δει κάποια δεδομένα και σας καίει πιο πολύ παρά ποτέ. Δυστυχώς αυτή η θητεία εξακολουθεί να είναι μια πολύ δύσκολη θητεία, γιατί ξεκινήσαμε με το καλημέρα, είχαμε τον κορονοϊό, τον οποίο τον έχουμε ακόμα βέβαια, δεν έχουμε ξεμπερδέψει, αλλά εν πάση τόσο εκεί που δείξαμε ότι είμαστε σε μια καλύτερη διαχείριση και θα μπορούσε έτσι λίγο να χαμογελάσει ο κόσμος, δυστυχώς έχουμε το ενεργειακό κόστος. Ένα κόστος που και λόγω του Ουκρανικού πολέμου υπάρχει έτσι μια έντονη αύξηση σε όλους τους λογαριασμούς. Δεν είναι μόνο οι λογαριασμοί του Δήμου, είναι και οι λογαριασμοί σε κάθε σπίτι, σε κάθε οικογένεια που επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Και βέβαια, εκεί ο Δήμος πρέπει να είναι κοντά στον πολίτη. Εμείς ήδη από το καινούργιο έτος είχαμε κάνει μία μείωση στα δημοτικά τέλη περίπου στο 10% για να βοηθήσουμε κι εμείς, αλλά και επειδή ακριβώς είχαμε κάνει τις κινήσεις μας, είχαμε αλλάξει τα ενεργοβόρα φώτα που είχαμε με σύγχρονα τύπου LED, μιας νέας τεχνολογίας. Η εξοικονόμηση που έχουμε είναι 5 εκατομμύρια κιλοβατόρες. Από εκεί δηλαδή που έπρεπε να πληρώνουμε 6. Σημαντική εξοικονόμηση. Από εκεί που έπρεπε να πληρώνουμε 6 εκατομμύρια, πληρώνουμε μόνο 1 εκατομμύριο κιλοβατόρες. Άρα, ναι, μεν δεχόμαστε τις αυξήσεις που υπάρχουν, γιατί και εμάς οι λογαριασμοί πολλές φορές είναι πάνω από διπλάσιοι που έρχονται στο Δήμο. Αλλά μιλάμε για πολύ λιγότερο πλέον ποσό που πληρώνουμε σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε, αντιλαμβάνομαι, Δήμαρχε, για να φτάσετε σε μία μείωση δημοτικών τελών, φαντάζομαι ήταν ενέργειες συγκροτημένες που έγιναν όλο το προηγούμενο διάστημα. Αυτό... Είχατε αντιληφθεί όμως σε τι έκταση θα φτάσει το... Κοιτάξτε, η απόφαση για τη μείωση ψηφίστηκε τον Οκτώβριο, Νοέμβριο, που κάνουμε... Με τα δεδομένα της προηγούμενης. Είχαμε τα δεδομένα της μείωσης της ενεργειακής και είχαμε βεβαίως και την αύξηση των τετραγωνικών που είχαν δηλωθεί στην πλατφόρμα της ΚΕΔΕ και του Υπουργείου. Οπότε από εκεί είχαμε κάνει τους υπολογισμούς, είχαμε δει ότι μπορούμε να κάνουμε αυτή τη λελογισμένη μείωση δημοτικών τελών. Ενδεχομένως τώρα με τους λογαριασμούς που έχει μία αύξηση να χρησιμοποιήσουμε κάποιο από το αποθεματικό που υπάρχει, γιατί οπωσδήποτε υπήρχε ένα αποθεματικό στο συγκεκριμένο κωδικό. Αλλά όπως και να έχει, υπάρχουν και οι βοήθεια που δίνει το κράτος. Μην ξεχνάμε ότι μας έχει δώσει έναν ΚΑΠ σε δύο δόσεις, οπότε και από εκεί θα μπορέσουμε να καλύψουμε κάποιες αυξήσεις, οι οποίες, όπως είπα, έρχονται. Είναι μία ανάσα, δηλαδή, η επιπλέον, η επιχορήγηση. Νομίζω ότι είναι μία ανάσα για τα νοικοκυριά. Προφανώς δεν καλύπτει τις αυξήσεις, γιατί συναντάω ανθρώπους στον δρόμο που μου λένε ότι δήμαρχο λογαριασμός είναι δύο φορές και τρεις φορές πάνω από ό,τι πλήρωνα, χωρίς να έχω τόσο μεγαλύτερη κατανάλωση, γιατί ήμασταν άτυχοι ότι είχαμε και έναν χειμώνα ο οποίος ήταν σκληρός, ήταν βαρύς. Ήταν μέχρι και τον Μάρτιο και Απρίλιο χρησιμοποιούσαμε το καλοριφέρ. Είναι κάτι πάντως το οποίο το αντιμετωπίζουμε και είμαστε έτσι με έναν αρκετά έτσι εξορθολογικό τρόπο. Τι συνέπειες, Δήμαρχε, έχει αυτή η αύξηση στο Δήμο σας, να πάρουμε αρχικά και μετά στο δημοτικό έργο? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, το ενεργειακό κόστος, η αύξηση του ενεργειακού κόστους δεν έχει μόνο στο λογαριασμό που πληρώνεις. Έχει σε όλα τα δημόσια έργα. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιος που είχε δώσει μία προσφορά για ασφαλτικά πριν δύο χρόνια μπορεί να εκτελέσει το έργο σήμερα. Μπετά, σίδερα, όλα τα υλικά έχουν πάρει τεράστιες αυξήσεις και αυτό επιφέρει ένα τεράστιο προβληματισμό στη συνεργασία δημόσιας διοίκησης και αναδόχων των δημόσιων έργων, που πρέπει να προχωρήσουν τα έργα με τις εκπτώσεις που είχαν δώσει πριν 2, πριν 3, πριν 4 χρόνια. Δεν ξέρετε, πολλοί διαγωνισμοί είναι και μακροχρόνιοι. Έτων πριν. Εμείς ευτυχώς δεν έχουμε πολλά έργα τα οποία είναι σε θέμα εξέλιξης που θα δημιουργήσει πρόβλημα. Δηλαδή, ένα κτηριακό που έχουμε είναι στο τελείωμά του. Γιατί προφανώς, αν το χτίζαμε σήμερα από την αρχή, δεν θα μπορούσε να χτιστεί με τα μπετά και με τις τιμές που είχαν δοθεί. Βλέπουμε και πολλές περιπτώσεις, ουσιαστικά το αναφέρατε και στην ανακοίνωση της ΚΕΔΕ, ότι οι ίδιοι οι ανάδοχοι δεν πηγαίνουν να υπογράψουν τη σύμβαση. Προτιμούν να χάσουν την εγκυητική επιστολή παρά να έρθουν να υπογράψουν μια σύμβαση. Την εγκυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, την εγκυητική επιστολή συμμετοχής διαγωνισμού, γιατί ακριβώς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Είναι τεράστιες οι αυξήσεις που έχουν γίνει, γιατί πάρα πολλά υλικά συνδυάζονται με το πετρέλαιο. Συνδυάζονται με τις πρώτες ύλες, που υπάρχει μια τεράστια έλλειψη αυτή τη στιγμή,
Και δεν ξέρω αν είναι και το μόνο πρόβλημα που έχουμε. Δεν ξέρω, για παράδειγμα, τι θα γίνει με το επισιτιστικό πρόβλημα που φαίνεται από το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο ότι θα απασχολήσει όχι μόνο την Ελλάδα και την Ευρώπη, αλλά όλο τον κόσμο. Και να ευχηθούμε να μην έχουμε και μεταναστευτικές ροές από την Αφρική προς την Ευρώπη. Και αυτό πολύ σημαντικό που επισημαίνετε. Πόσο εξελίσσεται, Δήμαρχε, το δημοτικό έργο με βάση τις συνθήκες και όλο αυτό που περιγράψετε? Κοιτάξτε, εμείς αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται το έργο των κτηρίων πολυατρίων Καπής του Παπάγου. Αναμένεται μέσα στο καλοκαίρι να παραδοθεί, δηλαδή είμαστε στις τελικές έτσι πινελιές. Ένα μεγάλο έργο ομβρίων που έχουμε από την Περιφέρεια Αττικής, που το εκτελεί η Περιφέρεια Αττικής, η οποία δημοπράτησε, χρηματοδότησε και παρακολουθεί το έργο. Και αυτό είναι στην τελική ευθεία. Ένα έργο το οποίο δεν σας κρύβω ότι έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ τον κόσμο, γιατί ο κεντρικότερος δρόμος του Παπάγου, η είσοδος, η οδός Κύπρου, είναι κλειστή για 10 μήνες. Αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει φέρει έτσι σε πολύ μεγάλη δυσκολία, στεναχώρια, αγανάκτηση, αν θέλετε, τον κόσμο. Αλλά το έργο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην τελική ευθεία. Δηλαδή, αναμένει ένα μικρό κομμάτι στην οδό Κοριτσάς να σκαφτεί και να μπουν η αγωγή των ομβρίων υδάτων και τα φρεάτια δεξιά-αριστερά. Και βεβαίως να γίνει ασφαλτόστρωση σε όλο το κομμάτι της οδού Κύπρου, της οδού Πεντέλης και της οδού Κοριτσάς. Στη συνέχεια, έχουμε έργο πεζοδρομίων που προχωράει και αυτό κανονικά. Και βέβαια, καταφέραμε να εντάξουμε από χρηματοδοτήσεις διάφορα νέα έργα, όπως το πρόγραμμα της μικροκινητικότητας. Καταφέραμε να πετύχουμε μια χρηματοδότηση 380.000 για ανάπτυξη σταθμών και αγορά ηλεκτρικών ποδηλάτων, τα οποία θα μπορεί να τα νοικιάζει. Είστε μέσα στους 47 Δήμους. Είμαστε μέσα στους Δήμους, ναι. Πρόσφατα, το Πράσινο Ταμείο την Παρασκευή μας ενέκρινε μια πρόταση για χρηματοδότηση 465.000 για την ολική ανάπλαση της πλατείας Φλωρίνης στον Παπάγο. Και έχουμε στο Χολαργό το πρώτο δημοτικό σχολείο Χολαργού που θα ξεκινήσει το καλοκαίρι η ενεργειακή του αναβάθμιση. Να σταθώ λίγο, Δήμαρχε, στην ενεργειακή αναβάθμιση. Είπατε και πριν ότι έχετε μια σημαντική εξοικονόμηση σε λογαριασμούς με την ενεργειακή αναβάθμιση του οδοφωτισμού. Mm-hmm. Πόσο μπορούν να βοηθήσουν αυτές οι ενεργειακές αναβαθμίσεις των σχολικών μονάδων, των δημοτικών κτηρίων? Και το βασικότερο, που επειδή το ρωτούν και τηλεθεατές, πόσο μακροπρόθεσμες είναι αυτές οι επιλογές της οικονόμησης? Νομίζω και καλό είναι να κινηθούν περισσότερα κεφάλαια και από το Αντώνη Στρίτσης και από το ΕΣΠΑ και από το Ταμείο Ανάκαμψης σε τέτοιου είδους έργα. Γιατί ναι, μεν το κάνεις μια φορά το έργο, αλλά τα επόμενα χρόνια έχεις να εισπράττεις και τα περιβαλλοντικά ωφέλη της ενεργειακής αναβάθμισης που κάνεις, αλλά και στην πραγματικότητα. Θα πληρώνεις λιγότερο ρεύμα, θα πληρώνεις λιγότερο καύσιμο, είτε είναι πετρέλαιο, είτε είναι φυσικό αέριο, για να ζεστάνεις τα σχολεία. Βάζοντας φωτοβολταϊκά, γιατί το συγκεκριμένο έργο έχει και φωτοβολταϊκά, θα χρησιμοποιείς την ηλιακή ενέργεια για να μπορείς να ρευματοδοτείς το συγκεκριμένο σχολείο. Και βέβαια, το καλοκαίρι που δεν λειτουργεί το σχολείο, θα αποθηκεύεις την ενέργεια και θα την πουλάς στον εκάστοτε πάροχο για να μπορέσεις να έχεις ωφέλη. Νομίζω ότι πρέπει να κινηθεί η κυβέρνηση σε αυτά τα εργαλεία. Το ηλέκτρα, είναι διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία. Πρόσφατα ψηφίζεται, τέλειωσε η διαβούλευση και θα ψηφιστεί ο νέος κλιματικός νόμος. Νομίζω με πολλές υποχρεώσεις από τους Δήμους. Άρα όλοι οι Δήμοι πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά το ενεργειακό μας αποτύπωμα και να κάνουμε ενέργειες στο να καταφέρουμε το 2050, που είναι υποχρέωση όλων, να έχουμε ουδέτερο ενεργειακό αποτύπωμα. Μπορεί να αντέξουν οι Δήμοι και άλλες υποχρεώσεις? Μπορούν να ανταπεξέλθουν? Μα γι' αυτό το λόγο είπα ότι πρέπει να βρίσκουμε χρηματοδοτικά εργαλεία. Προφανώς όχι, δεν μπορούν. Προφανώς ο Δήμος μόνος του δεν μπορεί να χρηματοδοτεί τέτοιου είδους έργα. Γι' αυτό και εμείς το έργο που σας είπαμε είναι από το ΕΣΠΑ, είναι με χρηματοδότηση 100%. Γιατί η έκπτωση που πετύχαμε ουσιαστικά κάλυψε την ιδία συμμετοχή του Δήμου και γι' αυτό το λόγο έτσι θα μπορέσουμε να το κάνουμε χωρίς να χρειαστεί να βάλουμε ιδία κεφάλαια. Να σταθώ σε δράσεις του Δήμου σας που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά και σε μία σημαντική εξέλιξη. Η σημαντική εξέλιξη είναι ο Δήμος Παπάγου Χολαργού απέκτησε πολεοδομία. Ναι, κάτι το οποίο το θέλαμε εδώ και πολλά χρόνια. Πολεμούσαμε, αλλά δεν είχαμε το προσωπικό. Τώρα μας δόθηκε ευκαιρία μέσω του αναπτυξιακού οργανισμού να έχουμε προσωπικό. Καταφέραμε να πάρουμε από την Αγία Παρασκευή
και να έχουμε πλέον τη δική μας πολεοδομία, η οποία εδώ και ένα μήνα εξυπηρετεί καθημερινά τους πολίτες πλέον της περιοχής και δεν χρειάζεται να ταλαιπωρούνται. Προφανώς στο ξεκίνημα υπάρχει μία έτσι, καθυστέρηση, γιατί φανταστείτε πόσες εκκρεμείς υποθέσεις μας μεταβιβάστηκαν σε μία μέρα, αλλά πρέπει να μπουν και αυτές σε μία σειρά. Αλλά σίγουρα μακροχρόνια. Άρα σας δίνει τη δυνατότητα να διεκπεραιώνονται κάποιες υποθέσεις πολύ πιο γρήγορα, όταν φυσικά αυτό βρίσκεται. Και μακροχρόνια ο Δήμος μόνο κερδισμένος θα είναι από αυτή την εξέλιξη. Δεν θα υπάρχει η ταλαιπωρία των πολιτών που μετακινούντουσαν σε γειτονικούς Δήμους και συγκεκριμένα στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, που είχε εξυπηρετούσει τουλάχιστον 10, 11, 12 Δήμους. Και βέβαια και ο ίδιος ο Δήμος μπορεί τάχιστα να έχει αποτελέσματα και στα δικά του έργα, αλλά και σε έργα τα οποία γίνονται καταγγελίες και έχουμε και πρέπει να παρέμβουμε. Στις δράσεις που ανέφερα πριν, Job Day, ημέρα καριέρας θα μπορούσα να πω για τον, στο Δήμο Παπάγολου Αργού, μια σημαντική διοργάνωση, μια σημαντική δράση, γιατί όπως και να έχει το ζήτημα της εργασίας νομίζω απασχολεί τους πάντες, αλλά και άλλο ένα θέμα που είναι και πολύ ψηλά στην επικαιρότητα τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια, σεμινάρια αυτοάμυνας γυναικών. Αναφερθείτε λίγο, πείτε μας λεπτομέρειες για αυτές τις δράσεις. Νομίζω ότι το θέμα της ανεργίας είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι να βρούνε δουλειά, να τους βοηθήσουμε να αποκτήσουν δεξιότητες, να τους μάθουμε, αν θέλετε, μέσα από μια ημερίδα πώς χτίζεις το βιογραφικό σου, ποια είναι τα σημεία που πρέπει να προσέξεις σε μια συνέντευξη, πώς χειρίζεσαι τα social media. Γιατί κακά τα ψέματα, πλέον και μέσα από τα social media είναι πολύ χρήσιμα για να μπορέσουμε να βρούμε εργασία. Και βέβαια καθημερινά ο Δήμος Παπάγου Χολαργού, μέσα από το συγκεκριμένο γραφείο που έχουμε, προωθεί θέσεις εργασίας που βρίσκονται είτε στην περιοχή μας, είτε και σε γειτονικούς δήμους, είτε ακόμα και από μεγάλες πολυεθνικές που ανακοινώνουν τις θέσεις εύρεσης εργασίας. Και το άλλο θέμα που θέσατε είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω τα θέματα αυτοάμυνας και το θέμα πλέον ότι μπορεί πλέον να προσφέρουμε στις γυναίκες να μάθουν πώς ακριβώς μπορούν να έχουν ένα καλύτερο έλεγχο του εαυτού τους και μακάρι να είναι αχρίαστο, αυτό λέμε. Ήδη έγινε το πρώτο σεμινάριο. Την Κυριακή ακολουθεί το δεύτερο σεμινάριο, το οποίο θα το κάνουμε στον ανοιχτό στίβο στο Αθλητικό Κέντρο Παπάγου Βασίλειος Ξίδης. Εκεί την Κυριακή θα γίνουν μαθήματα αυτοάμυνας και όποια γυναίκα θέλει μπορεί να έρθει. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και υποθέτω ότι την Κυριακή που θα είναι και σε ανοιχτό χώρο θα υπάρξει πολύ μεγαλύτερη παρουσία από τα 30-40 άτομα που εμφανίστηκαν. Οπότε αντιλαμβάνονται στον κλειστό χώρο. Ότι σας δίνει ένα κίνητρο αυτό να συνεχίσετε τέτοιου είδους δράσεις. Ναι, και βέβαια να ευχαριστήσω και στους εθελοντές μας που πραγματοποιούν αυτά τα σεμινάρια, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι αυτά γίνονται μέσω εθελοντών, από ανθρώπους που έχουν τη θέληση να προσφέρουν εθελοντικά το know-how και να μεταφέρουν σε αυτές τις γυναίκες το πώς μπορούν να έχουν αυτή την σημειακή αυτοάμυνα. Έτσι. Να επιστρέψω, Δημάρχε, στα έργα. Πέραν των έργων μάλλον, άλλο ένα μεγάλο κομμάτι είναι η καθημερινότητα των πολιτών. Εκεί ο Δήμος Παπάγου Χολαργού πώς απαντά, για παράδειγμα, στο ζήτημα του πρασίνου, όπου είσαστε ένας Δήμος που έχετε πάρα πολύ πράσινο. Κοίταξτε, αυτή την εποχή ειδικά νομίζω όλες οι δυνάμεις του Δήμου έχουν πέσει στις αποψηλώσεις. Ξέρετε, ήμασταν και σε μια χρονιά που έβρεξε πολύ. Η εικόνα σήμερα που συζητάμε δεν είναι καλή, γιατί ακριβώς μέσα στο Μάιο ξεκινάμε τις αποψηλώσεις και πρέπει και οι κάτοικοι που μας ακούνε να καταλάβουν ότι αν δεν αλλάξει χρώμα και δεν γίνει έτσι, τα χόρτα δεν πάρουν αυτή την το κίτρινο χρώμα, δεν μπορούμε να τα κόψουμε. Τα κόβουμε πάντα έτσι τη στιγμή η οποία αρχίζουν και ξεραίνονται. Φυσικά είναι πολύ μεγάλη έκταση. Καθημερινά επιχειρούμε με τουλάχιστον 2 συνεργεία του Δήμου και άλλα 2 ο ιδιώτης ανάδοχος που βάζουμε για να κάνει τις αποψηλώσεις. Και μέχρι τις 10 Ιουνίου θα έχει γίνει όπως κάθε χρόνο, θα είναι εντελώς καθαρή η πόλη μας από αποψηλώσεις, από προστασία. Η εθελοντική ομάδα μας εκπαιδεύεται κάθε Σαββατοκύριακο και αυτό ήταν το αμέσως μπαίνουν νέα μέλη. Ερώτημα, τι γίνεται με γιατί πάει μαζί, ξέρετε, έχουμε τον ημιτό που είναι το βουνό μας, η αγάπη φυσικά, μας, τι γίνεται με την προστασία. Μας. Έχουμε πάνω από 100 μέλη ενεργά πλέον στην εθελοντική δασοπροστασία Παπάγου Χολαργού. Να σας προσκαλέσουμε όποτε θέλετε να κάνετε και ένα αφιερώμα, να τους δείτε και πώς
δρούνε και πώς ακριβώς... Να, εδώ έχουμε την εκπαίδευση η οποία έγινε με ανθρώπους από την πυροσβεστική, δηλαδή είναι πλέον πιστοποιημένα τα μέλη της ΔΑΠΑΧΟ και πιστεύουμε ότι όσα περισσότερα μάτια, όσους περισσότερους φύλακες και προστάτες έχουμε στο βουνό, τόσο καλύτερο θα είναι το καλοκαίρι μας. Είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι, θεωρείτε, δήμαρχοι από τις προηγούμενες χρονιές. Κοιτάξτε, από την πλευρά του Δήμου, ό,τι μπορεί να κάνει, έχουν λειτουργήσει τα τοπικά συντονιστικά, έχουμε σημειώσει όλα αυτά τα οποία έγιναν, γίνονται και θα συνεχίσουν να γίνονται καθ' όλη την περίοδο. Μπήκαν καινούργιες δεξαμένες, έχουν συντηρηθεί όλα τα οχήματα, έχουν ελεγχθεί οι κρουνοί οι οποίοι υπάρχουν να έχουν πλήρωση και να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αλλά όπως και να έχει, σας είπα, το θέμα είναι να έχεις πολλά μάτια πάνω στο βουνό, να, αν θα συμβεί κάτι, να μπορέσεις τα πρώτα 4-5 λεπτά να είσαι πάνω από το γεγονός και να καταφέρεις να το σβήσεις. Γιατί αν χάσεις τη φωτιά, δυστυχώς, όσο καλά προετοιμασμένος και να είσαι, πλέον τι αντιπυρικές ζώνες, τι διάδρομοι να υπάρχουν, τι πυροφυλάκια και πυροσβεστικά να έχεις. Εδώ θυμόμαστε το καλοκαίρι, η φωτιά πέρασε την Εθνική Οδό, που είναι όχι αντιπυρική ζώνη, είναι αεροδρόμιο, ας πούμε έτσι. Η χρηματοδότηση που δόθηκε... δεν επαρκεί προφανώς και δεν επαρκεί για κανέναν Δήμο, όχι μόνο για τον δικό μας. Εμείς παίρνουμε 38.000 ευρώ, κάνουμε πρόσληψη 25 άτομα για 3 μήνες το καλοκαίρι. Άρα αμέσως μόνο η μισθοδοσία αυτών των ατόμων είναι διπλάσια από τα χρήματα που μας δίνουν. Συν τις αποψηλώσεις, συν τις επισκευές που να κάνουμε και τις συντηρήσεις. Βέβαια, είμαστε μέλη του συνδέσμου, του ΣΠΑΗ, του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Μητούπου, και αυτός κάνει πολλά πράγματα και έχει πετύχει πολύ σημαντικές επιχορηγήσεις για αυτό το καλοκαίρι. Αλλά δυστυχώς και αυτά τα έργα έχουν λίγο καθυστερήσει. Δηλαδή, έτσι, κρούω τον κόδωνα του κινδύνου ότι πρέπει να ξεκινήσουν τα έργα. Δηλαδή, πρέπει μέσα στο Μάιο να ανοιχτούν οι δρόμοι, να γίνει συντήρηση του οδικού δικτύου για να μπορούν να περνάνε τα πυροσβεστικά μας, τα οποία μακάρι να είναι αχρίαστα, αλλά πρέπει να μπορούν να περνάνε. Και βεβαίως κάποια πυροφυλάκια και κάποιες απομακρύνσεις των δέντρων που έχουν πέσει από την Ελπίδα πρέπει να γίνουν έγκαιρα. Γιατί προφανώς ο Δήμος δεν του ανήκει το βουνό, αλλά δεν έχουμε και τη δικαιοδοσία να μπούμε μέσα στο δάσος και να μαζεύουμε τα δέντρα. Το δασαρχείο είναι, η πολιτεία είναι, που και αυτοί δυστυχώς έχουν πολύ λίγους πόρους, πολύ λίγα ανθρώπινα μέσα και περιμένουμε από το ΣΠΑΗ να ολοκληρώσει και τη δουλειά. Και το γραφειοκρατικό σύστημα που υπάρχει δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Δυστυχώς. Είναι κάτι το οποίο κάθε χρόνο μιλάμε για αυτό το τέρας της γραφειοκρατίας, αλλά κάθε χρόνο γίνεται χειρότερο. Μου δίνετε μια καλή αφορμή να ρωτήσω και για την ψηφιοποίηση, επειδή αναφερθήκαμε στην γραφειοκρατία. Πώς εμείς έχουμε ήδη στείλει τις αιτήσεις μας για να μπούμε στο Δήμος Live, να συμμετέχουμε δηλαδή, όπως και στην πλατφόρμα την οποία έχει ανοίξει πρόσφατα το Υπουργείο Ψηφιακής, για να μπορέσουμε να παρέχουμε πάρα πολλές ενέργειες που θέλει να κάνει κάποιος πολίτης σε συνεργασία του με το Δήμο, να παρέχονται ψηφιακά. Περιμένουμε βεβαίως και αυτό το πρόγραμμα το ψηφιακής που θα βγει για τους Δήμους. Εμείς δεν ήμασταν πάνω από 100.000, άρα δεν ήμασταν στο πρώτο δεν είναι κομμάτι. Στους πρώτους, ναι. Περιμένουμε, έχουμε ετοιμάσει, διαβουλευόμαστε μάλλον για να ετοιμάσουμε την ψηφιακή μελέτη, η οποία είναι προαπαιτούμενη για να μπορέσεις να ενταχθείς σε αυτό το πρόγραμμα. Είμαι σίγουρος ότι το πολύ σε 6 μήνες, ένα χρόνο, θα έχει αλλάξει εντελώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου μας. Και θα ήθελα να κλείσω, Δήμαρχε, τη συζήτησή μας με το φεστιβάλ του Δήμου Παπάγου Χολαργού, για το οποίο θα κάνουμε και ξεχωριστή εκπομπή όταν είναι με το καλό να ξεκινήσει. Επειδή αυτό που μαθαίνω δημοσιογραφικά, οι πληροφορίες που έχω είναι ότι ενδεχομένως φέτος και λόγω των περιορισμών που δεν υπάρχουν πια, αναμένεται να ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Δώστε μας μια πρώτη εικόνα, μια πρώτη γεύση, τι περιμένουμε να δούμε στο φεστιβάλ. Πρώτα απ' όλα έχουμε ξεκινήσει εργασίες και μέχρι το τέλος Μαΐου θα υπάρχει ένα εντελώς ανακαινισμένο κηποθέατρο. Εξυλωθήκαν τα καθίσματα, έγινε επισκευή στα μπετά που υπήρχαν και στους διαδρόμους. Έχουμε φτιάξει ειδικές θέσεις και τουαλέτα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Έχουν γίνει συντηρήσεις στα καμαρίνια και γενικότερα στους χώρους του κηποθεάτρου και έχουμε κλείσει ένα τρομερό πρόγραμμα.
Ξεκινάμε με τον Γιώργο Θεοφάνους και με τους διάσημους καλεσμένους που όλοι αντιλαμβανόμαστε ποιοι θα είναι αυτοί, αλλά θα ανακοινωθούν. Τραγουδιστές που έχουν πει τραγούδια του φαντάζομαι. Επίσημα από τον ίδιο. Την επόμενη μέρα έχουμε τον Γιώργο Νταλάρα, τον Γιάννη Πάριο. Από το φεστιβάλ θα περάσει η Τάνια Τσανακλίδου, θα περάσουν οι Pix Lux, ο Πασχάλης, θα περάσει ο Ζαχαράτος, όλα τα θεατρικά τα οποία κινούνται στα φεστιβάλ τα καλοκαιρινά. Έχουμε τις θεσμοφοριάζουσες που νομίζω ότι ξεκινάνε από εμάς, με τον Γιάννη Μπέζο και τον Κυριακίδη. Η συμπέθερη από τα Τύρανα. Εν πάση περιπτώσει, δεν θυμάμαι όλο το πρόγραμμα. Σας πω πάντως να είστε σίγουρος ότι θα αναμένουμε ειδική. Να έρθει ο κόσμος να παρακολουθήσει τις παραστάσεις στο όμορφο κυποθέατρο. Και βεβαίως νομίζω ότι μάλλον και το κανάλι σας θα είναι έτσι χορηγός επικοινωνίας. Οπότε θα έχουμε τη χαρά να τα πούμε ξανά. Θα κάνουμε ειδική εκπομπή όπως και να έχει. Και πέρσι είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και ανταπόκριση. Ο διαγωνισμός που κάναμε με τις προσκλήσεις, πραγματικά πολλοί κόσμος συμμετείχε, γιατί είναι πολύ υψηλής αισθητικής όλες οι παραστάσεις και όλες οι συναυλίες στο συγκεκριμένο και νομίζω τα ονόματα που μας αναφέρετε και εσείς δήμαρχοι πραγματικά ξεπερνούν κάθε προσδοκία. Κάθε χρόνο βάζετε και πιο ψηλά τον πύχη. Και να πω κιόλας ότι κάνουμε για κάτι πρωτοποριακό που το ξεκινάμε φέτος για πρώτη φορά. Θα εγκαινιάσουμε μια κάρτα νέων όπου νέοι της περιοχής θα μπορούν να παρακολουθούν δωρεάν παραστάσεις. Νομίζω μάλιστα. Είναι κάτι πολύ καλό για να φέρουμε τη νέα γενιά κοντά στο θέατρο, κοντά στον κινηματογράφο, κοντά στις παραστάσεις οι οποίες συμπαθητώσεις θα υπάρξουν στο κυποθέατρο. Και θέλω να παρακολουθήσουν όλα αυτά τα ονόματα που αναφέρατε κι εσείς. Δημάρχε, να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ. Εγώ ευχαριστώ. Θα έχουμε καλά. Την ευκαιρία πολύ σύντομα να τα πούμε ξανά τηλεοπτικά. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Σας ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Αύριο και μεθαύριο, λόγω ανηλυμένης επαγγελματικής υποχρέωσης, θα παρακολουθήσετε κάποιες από τις συνεντεύξεις που κάναμε το τελευταίο διάστημα εδώ στις δημοσκοπήσεις. Και Θεού θέλοντος και καλού εχόντων των πραγμάτων, την Πέμπτη θα είμαστε ξανά στις επάλξεις στις 4 μέσα από τις δημοσκοπήσεις. Καλό σας απόγευμα.